Έχει ο αναπληρωτής υπουργός υγείας, ο κύριος Παύλος Πολάκης, για 10. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, θέλω να την αφιερώσω σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη είναι στους συναδέλφους μου στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά, από όλες τις παρατάξεις τότε, γιατί όπως η διαφθορά έχει οριζόντια κατανομή, έτσι και η τιμιότητα έχει οριζόντια κατανομή, που το 2005 αυτά που κουβεντιάζουμε σήμερα πρωτακούστηκαν σε μια εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά το 2005 τον Απρίλη και θαύτηκαν και τότε από τα ΜΜΕ με εντιμητική εξαίρεση του Έθνους και της Δήμητρας Σωτηριάδου, μιας δημοσιογράφου του Μέγκα, η οποία ήταν από τους πρώτους που απολύθηκαν όταν άρχισαν οι περικοπές. Το δεύτερο που θέλω να τα αφιερώσω είναι σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι τα πρώτα χρόνια της κρίσης στάθηκαν μπροστά στα γκισέ των νοσοκομείων, όντας ανασφάλιστοι, για να τους εξευτελίσουν, λέγοντάς τους ότι για να νοσηλευτείς ή για να κάνεις εξετάσεις, θα σου βεβαιώσουμε τα χρέη στην εφορία, και είναι πρόσφατα αυτά τα παραστατικά που καταθέσαμε από το Βενιζέλιο, γιατί αυτή τη λύση είχαν δώσει οι συνάδελφοί μας που βγαίνουν σήμερα και λένε ότι το κάναμε εμείς αυτό την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και λοιπές μπούρδες που ακούω εδώ πέρα. Θέλουμε να πούμε στον ελληνικό λαό ότι για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση μια κυβέρνηση φέρνει εξεταστική για την υγεία. Και τη φέρνει γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε μέσα στο σύστημα της απείλας και της διαφθοράς που γιγάντωσε αυτό το πράγμα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μας έχουν στο χέρι, και επειδή δεν μας έχουν στο χέρι, γι' αυτό γίνεται αυτή η εξεταστική επιτροπή σήμερα. Γιατί τόσα χρόνια, παρά τις απειλές της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία παζάρευε την ασυλία με τη Siemens, δεν είδαμε καμία επιτροπή να έρθει. Βοούσε ο τόπος ότι εδώ γίνεται από τα μεγαλύτερα πάρτι που έχουν στηθεί ποτέ στο ελληνικό κράτος από το 1821. Εκατοντάδες πορίσματα, εκατοντάδες δημοσιεύματα. Παρακάτω. Τι έγινε? Τίποτα. Τα θάψατε όλα σε συνεργασία με ένα παρακάτω στο οποίο εμφυλοχωρεί σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Για τι πράγμα μιλάμε σήμερα? Από το 1991 μέχρι το 2010 δόθηκαν περίπου, δημόσια και ιδιωτική δαπάνη μαζί, 265 δισεκατομμύρια ευρώ στο χώρο της υγείας. Από αυτά το 60% ήταν δημόσια δαπάνη. Και το μεσοσταθμικά και με μέσο όρο και όλα τα χρόνια και να παίζει. Και το 40% ήταν ιδιωτική δαπάνη. Από αυτά τα ποσά, τα 45 δισεκατομμύρια από τα 160 της δημόσιας δαπάνης και τα 40 δισεκατομμύρια από τα 100 δις της κάθε τρόπου ιδιωτικής δαπάνης ήταν μαύρο χρήμα υπερτιμολόγησης παράνομου πλουτισμού, προκλητής ζήτησης, υπερσυνταγογράφησης, ληστείας του ελληνικού λαού. Και αυτό έγινε με τις πολιτικές ευλογίες ενός καλεστημένου που κυβέρνησε την Ελλάδα 40 χρόνια, που έβγαιναν διάφοροι υπουργοί και λέγανε ναι, κάτι συμβαίνει κτλ. Και επί του πρακτέου μηδέν. Γιατί αυτό γινόταν. Μιλάμε για 85 δις. Για το 1/4 του δημόσιου χρέους. Για αυτό το πράγμα μιλάμε σήμερα. Και αυτό θα ελέγξουμε. Πρώτο στοιχείο αυτού του γλεντιού. Φαρμακευτική δαπάνη. Στοιχεία των ασφαλιστικών ταμείων. ΕΦΚΑ. 2001, 1,937 η δημόσια δαπάνη από τα ταμεία. 2009, 5,400 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο πολύ αρρωστήσαμε. Τόσο πολύ αυξηθήκαν οι τιμές. Τόσες περισσότερες νέες ανάγκες καλύψαμε. Παραπάνω από τα μισά κάθε χρονιά σε αυτά είναι μαύρο χρήμα. Και αυτό έγινε επί συγκεκριμένων κυβερνήσεων. Το αντίστοιχο ποσό για τα νοσοκομεία ξεκίνησε από τα περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να φτάσει στο 1,2 δις το 2009. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιος φταίει για αυτά. Γιατί έγινε αυτό το γλέντι?
Γιατί έγινε, ποιος το οργάνωσε, ποιος το καθοδήγησε. Η διαφθορά είναι κοινωνικό φαινόμενο, μας είπε ένας βρικόλακας που βγήκε από την ντουλάπα πριν λίγο καιρό. Ναι, αλλά καθοδηγήθηκε από κάποιους πολιτικά αυτό το κοινωνικό φαινόμενο. Δεν έπεσε από τον ουρανό, δεν γεννιούνται οι άνθρωποι με τον άνε ληστές και δολοφόνοι. Διαμορφώνονται μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις και από το σύστημα που ζουν. Και κάποιος το καθοδήγησε πολιτικά. Ποιος το καθοδήγησε? Αυτός που είχε στο Υπουργείο Ανάπτυξη μέχρι το 2010 την τιμολόγηση των φαρμάκων. Τη μαύρη τρύπα. Δεν πρέπει να ελέγξουμε αν όντως έπαιρναν τις τρεις χαμηλότερες τιμές που μας έλεγαν των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έβγαζαν την τιμή στην Ελλάδα. Γιατί δεν το έκαναν αυτό? Γιατί δεν υπήρχαν βάσεις δεδομένων τότε και το παραδέχονται μετά. Άρα γλέντι τεράστιο εκεί. Χωρίς έλεγχο το ποια τιμή μπαίνει στην Ελλάδα. Και γιατί τέτοιος καημός να μπει στην Ελλάδα? Γιατί από την τιμή της Ελλάδας έπαιρναν άλλες 55 χώρες. Και αυτό συνεχίστηκε και μετά το 10-12 που ήρθε στον ΕΟΦ. Που έχει υπαλλήλους στο ΕΟΦ και λέει, παιδιά, πώς θα το ελέγξουμε? Τι κάνατε πριν? Φέραν τεχνογνωσία. Ένα κύριο Μανία που φέρε ο Λοβέρδος, ένα κύριο Μανιαδάκη που φέρατε εσείς μετά, ο οποίος με το κομπιούτερ του, το πρόγραμμα, έβγαζε τις τιμές. Αυτό δεν γινόταν. Την αλήθεια λέω. Σύμβουλός σου ήταν. Σου στέλνε και mail, υπέγραψε την απόφαση να τελειώνουμε. Έχουν βγει στη δημοσιότητα αυτά. Αυτοί το οργανώσαν αυτό το πράγμα. Και συνεχίστηκε αυτό το γλέντι και τα επόμενα χρόνια της υπερτιμολόγησης. Και αυτά που λέγανε πάλι με τις τρεις φθηνότερες τιμές. Κολοκύθια με τη ρίγανη. Τιμολογούσανε σε τρεις ακριβές χώρες. Αγγλία, Ελβετία, Γερμανία. Ο ακριβώς μέσος όρος ακριβών χωρών, ακριβώς μέσος όρος εδώ, τιμή σε 55 χώρες. Υπάρχουνε. Αυτό το καταθέτω. Mail της Νοβάρτης, το οποίο έχει βγει και στη δημοσιότητα, που λέει ότι, επί κυρίου Λοβέρδου, ότι με την τιμολόγηση που κάναμε το πρώτο δελτίο τιμών, κερδίσαμε 30% παραπάνω μια εταιρεία και 4,8% οι άλλες εταιρείες. Αυτό έγινε. Και έχει βγει στη δημοσιότητα γι' αυτό. Το έχουν βάψει όλα όμως. Δεν τα λέμε αυτά. Πρέπει να προφυλάξουμε αυτούς που μαζί γλεντούσαμε. Γιατί δεν τα φάγαμε μαζί. Μαζί τα γλέντισαν. Πάμε παρακάτω. Δεν πρέπει να διερευνηθούν εάν τελικά έμπαιναν στη θετική λίστα φάρμακα και επί των ημερών σας και επί των προηγούμενων, τηρώντας τον κανόνα να αποζημιώνεται στα 2-3 των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει γίνει αυτό? Γιατί εγώ ξέρω ότι δεν έχει γίνει. Και πολλά φάρμακα μπήκανε μέσα χωρίς να αποζημιώνονται στα 2-3 των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επί των ημερών σας. Δεν πρέπει να ελέγξουμε με ποια λογική φτιάχτηκαν οι υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες άφηναν δύο τρόπους τιμολογήσεων για εξαιρέσεις, και έτσι το Λουσέντης που είχα πει και την άλλη φορά, αντί να τιμολογηθεί με τον τρόπο της μειωμένης σύστασης, γιατί ήρθε σε νέα μορφή, πήγε με τις τρεις χώρες και αντί για 500 πήρε 800 τιμή αποζημίωσης ασφαλιστικής, κάνοντας τζίρους 30 και 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Για να πάμε και πιο πίσω. Δεν θα πρέπει να δούμε για το κλέντι των φαρμακευτικών, που αγοράσαμε την περίοδο της γρίπης 250 κιλά δραστικής ουσίας στο Ελταμιβίρι και άλλα 98 κιλά από άλλο σκεύασμα, ενώ χρειαζόμασταν 10 με 15 κιλά σαν χώρα. Τα έχει στείλει ο ΕΟΦ αυτά στον εισαγγελέα. Τα στέλνουμε, δεν τα ψάχνουν αυτά. Δεν τα ψάχνουν αυτά και ψάχνουν αυτά που καταθέτουν άλλοι. Πάμε παρακάτω. Το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Σκάνδαλο της Νοβάρτης δεν είναι μόνο τα τελευταία. Και αυτά τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, που βγαίνει ο κύριος Φρουζής και λέει ότι εμείς έχουμε καλές σχέσεις με το πολιτικό σύστημα και καλά τα πάμε εμείς τώρα. Παρότι κάνουν περικοπές, εμείς καλά τα πάμε, καλά κερδίζουμε. Φαίνεται και από τα στοιχεία αυτό το πράγμα. Έτσι. Και έχουμε σχέσεις και με την κυβέρνηση και ενδιαφέρονται πολύ για εμάς κτλ. Ξεκίνησα πολύ πιο πριν. Μοριακός έλεγχος του αίματος. Μοριακός έλεγχος του αίματος. Έτσι. Που έδωσε το 2006. Στο όνομα ενός παιδιού το οποίο πέθανε από τον ιό του AIDS, τότε δώσαμε τη δουλειά 200 εκατομμύρια. 200 εκατομμύρια σε αυτή την Νοβάρτης και στη ΡΟΣ για να κάνουμε με 50 ευρώ την κάθε εξέταση. Όταν την ίδια περίοδο στην Πολωνία οι ίδιες εταιρείες είχαν δώσει προσφορά με 8,5 ευρώ. Να μην το ελέγξουμε αυτό. Να μην ελέγξουμε το σκάνδαλο της Pfizer, που
για να προωθείς τις στατίνες. Εδώ βγήκε καταγγελία. Τι έγινε με αυτό? Τι έγινε? Επί των ημερών σας καταγγέλθηκε. Σε ποιο συρτάρι εισαγγελέα είναι καταχωνιασμένο? 3.000 γιατροί, λέει, πέραν εμείς για να προωθούν το φάρμακο. Το ίδιο προσπαθήθηκε να γίνει και με τον ιό του Νείλου. Πάλι καταστροφή μας έρχεται. Παναγία μου, πρόφταξε. Αγοράστε αντιδραστήρια. 100.000 έλεγχοι, 5 θετικά. Αλλά τα δώσαμε τα λεφτά. Προχωράμε παρακάτω. Ραδιοφάρμακο στην Πάτρα. Αντί για 280 ευρώ, 2.280 ευρώ. Έγινε λάθος, λέει. Τα είχαμε πληρώσει όμως. Δεν πρέπει κάποιος να λογοδοτήσει? Γιατί τα χρόνια αυτά, όλα τα χρόνια αυτά, οι βηματοδότες στην Ελλάδα, η μέση τους τιμή ήταν 6.500 ευρώ. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε ήταν 1.600. Όταν δεν πρέπει κανείς για τους νευροδιογέρτες, η μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 300 ευρώ, στην Ελλάδα 8.000 ευρώ. Μέση τιμή λαπαροσκοπικών στην Ευρώπη για όλες τις επεμβάσεις 900 ευρώ. Σε εμάς εδώ 6 με 9.000 ευρώ. Δεν λογοδοτήσει κανένας γι' αυτά? Να μην τα ψάξουμε. Να το γλέντι. Τα στέντ στην Ελλάδα, μέση τιμή 2.950 ευρώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1.400 ευρώ. Να μην το ψάξουμε γι' αυτό. Ορθοπαιδικά υλικά, μέση τιμή επέμβασης για τα υλικά των ανθρωπλαστικών που έμπαιναν στην Ελλάδα 1.400 με 1.800 ευρώ. Μέση τιμή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 300 ευρώ. Να μην τα ψάξουμε αυτά, να μην τα δούμε. Λύθη στο παρελθόν, έτσι. Πάμε μπροστά. Αυτή την παραγωγική ανασυγκρότηση θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Με αυτά τα παράσιτα της κοινωνίας θέλει να ξανακυβερνήσει αύριο μεθαύριο. Γιατί επί των ημερών τους γινόταν αυτά. Των ημερών τους και του Πασόκ. Αυτό είναι ο δρόμος της εξόδου από την κρίση. Το σκάνδαλο της ΔΕΠΟΗ με τα ορθοπαιδικά υλικά, το οποίο αναβλήθηκε όπως και οι ζήμες. Δεν είχαν μεταφραστεί τα πρακτικά, δεν είχε μεταφραστεί δικογραφία. Και αυτό και εδώ, σαν τις ζήμες, το βρήκαμε σε ρικορδόνι. Δεν τα μεταφράζουμε. Έτσι, βρίσκονται γιατροί με 8, 10, 12, 15 εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα για τα ορθοπαιδικά υλικά που βάλανε. Έτσι, την αναβάλαμε γιατί δεν είχαν μεταφραστεί για τους Ελβετούς. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι του παραμυθιού. Πάμε παρακάτω τώρα. Κύριε Πολάκη. Πόσο θέλετε? Θέλω και ελπνό. Όχι, και ελπνό μπορεί να πάει μέχρι το πρωί. Λοιπόν, δύο λεπτά, τρία λεπτά, πόσο θέλει? Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη, δεν έχει ανάγκη συνηγόρο. Όχι περισσότερο από 4 λεπτά, κύριε Πολάκη. Έλα. Στο κελπνό, μαυσολείο της διαφοράς, offshore των κυβερνήσεων. Λοιπόν, τα λέω εντάχει γιατί έχουμε και τον πρόεδρο. Λοιπόν, να μην ελέγξουμε, να μην ακουστούν στη Βουλή οι συνομιλίες που έχουν βγει με τον κύριο Παπαδημητρίου, τον διαχρονικό διευθυντή του Κελπνού από το 1992 που φτιάχτηκε, που ήταν ο κεντρικός διακινητής του μαύρου χρήματος με όλες τις κυβερνήσεις, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε κάθε πολιτική ηγεσία, όπως προσπάθησε και σε εμάς να το κάνει, και έφαγε πόρτα και γι' αυτό απολύθηκε, γιατί παραπέμφθηκε αμετάκλητα μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου για μια υπόθεση βιοτρομοκρατίας και εσύ φοράει από το 2004 που έκανα τελεσιδικήσει μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, και αυτό δεν υλοποιούσε ο Γιαννόπουλος γιατί τον είχε στο χέρι, γιατί είχε κάνει διορισμούς παλιότερα και γι' αυτό τον διώξαμε και τον Γιαννόπουλο. Γι' αυτό έχει γίνει. Να μην ακούσουμε τις συνομιλίες που να λέει ότι έστειλε ο Γεωργιάδης λίστα τόσων ατόμων και όμως ο Ευσταθίου, ο πρώην πρόεδρος του ΚΕΠΗ και αντιπρόεδρος του Κελπνό, όμως θέλει να κρατήσει τους δικούς του και του Κακλαμάνη και των Αλωνών και δεν παίρνει του Γεωργιάδη που είναι Δέλτα Έψιλον. Άλλη παρτίδα του 23 που έχω καταγγείλει. Άλλη παρτίδα είναι αυτή. Και είναι Δέλτα Έψιλον, παιδί μου, και τι προσόντα τώρα. Να τους πάρουμε, εκλογές έρχονται. Ή τα βαλτσάκια με τα μαύρα. Να μην κουβεντιάσουμε για την προγραμματική σύμβαση Κελπνό Κανά που πήρε 10 εκατομμύρια για να προσλάβει 130 άτομα επί εποχής Λοβέρδου και σε 8 μήνες τα φάγαν και τα 10 κάνοντας τα γυψοσανίδες στα κτίρια τα υπάρχοντα των δομών του ΟΚΑΝΑ. Γίνεται έλεγχος από το ΣΕΙΠ. Βγάζει ότι 5 εκατομμύρια δεν τα βρίσκουμε. Δεν υπάρχουν τιμολόγια, τίποτα. Και όμως ακόμα στον εισαγγελέα είναι. Έτσι, ακόμα στον εισαγγελέα είναι. Δεύτερο εισαγγελέα που ζήτησε δεύτερο πόρισμα. Τα είπε χειρότερα το δεύτερο πόρισμα. Ακόμα το ψάχνει. Από πέρυσι το Μάη το έχει. Να μην ελέγξουμε το κτίριο του Κελπνό. Το οποίο αγοράστηκε με δάνειο 17 εκατομμύρια ευρώ, αγοράστηκε το κτίριο 11 εκατομμύρια, το οποίο βγήκε προκήρυξη να είναι στα 300 μέτρα από το κτίριο του ΕΚΕΠΗ, να είναι ημιτελές, να έχει τόσα πατώματα και τόση ψευδοροφή. Αυτά είχαν βγει τότε. Αυτό ήταν.
Φωτογραφική εντελώς προκήρυξη. 11 εκατομμύρια η αγορά, ενώ αντικειμενική αξία είχε 3 με 11 εκατομμύρια αγορά και άλλα 5-6 για ολοκλήρωση. Να μην δούμε τη χορηγία στον όμιλο Αντένα. 1 εκατομμύριο ευρώ για χορηγία για ενίσχυση του θεσμού αριστεία ζωής. Να μην το δούμε αυτό. Από το αριστείο έχουν κάτι, ένα θέμα οι νεοφιλελεύθεροι με την αριστεία, έτσι. Έχουν ένα θέμα. 1 εκατομμύριο ευρώ, Αντένα. Το κελπρό στο Αντένα. Να μην δούμε τη συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την, πώς το λένε, στο ΕΚΕΠΗ. 3.182.000 σε 1,5 χρόνο, 10-11. Να μην δούμε το κέντρο ελέγχου δημόσιας υγείας στη Βάρη, το οποίο το αποπερατωμένο, το αποπερατώσαμε άλλες 4 φορές και δώσαμε 5 εκατομμύρια ευρώ. Να μην τα δούμε αυτά. Και αυτά γίνανε τώρα, πρόσφατα. Λοιπόν, να μην δούμε τις θερμικές κάμερες. Πού είναι ο κ. Κρεμαστινός? Δεν αφορά την σύζυγό, τότε είναι πολύ παλιότερα αυτά. Αλλά το είχε πει μια μέρα. Να μην δούμε τις θερμικές κάμερες. Αυτές που βλέπουν αν έχεις ψηλή θερμοκρασία για να δει για τη γρήπη τότε. Την πιο ακριβή να πάρεις δεν έχει πάνω από 6 με 7 χιλιάδες δολάρια. Το 2004, το 5 και το 6 τις πήρανε με 115.000 ευρώ τη μία. Δηλαδή 2.600. Και μετά λέει για λειτουργία 24 ώρες κάθε μήνα 700 χιλιάρικα. Για τρεις ανθρώπους. 6 εκατομμύρια ευρώ. Να μην το δούμε κι αυτό. Λύθη στο παρελθόν. Σκοτάδι μαύρο. Καλά φαγωμένα. Να μην δούμε την απευθείας ανάθεση στο Sky. Να μην τη δούμε. Για καμιά 300.000 για διαφημιστικά μηνύματα. Ιδιωτικό συμφωνητικό. Να μην το δούμε αυτό. Γι' αυτό ο Sky βγάζει του Μαρατζίδη, του κουμπάρ του κ. Μητσοτάκη, του Παμάκ της δημοσκοπήσης. Όχι 15% ΣΥΡΙΖΑ, 3% αυτά. Ποιε δουλειέ έχει χάσει ο Αλαφούζος από εδώ? Να μην τα δούμε αυτά. Δεν πρέπει να τα δούμε, δεν πρέπει να τα ελέγξουμε. Έτσι. Και τολμάτε για όλα αυτά τα 85 δις. Τολμάτε να μας δείχνετε με το δάχτυλο. Το 97 μπήκε για την 20 χρόνια πίσω η παραγραφή. Και όχι για να προφυλάξουμε τον κύριο Κρουπλή που ήταν στην πρόνοια. Το 15 και το 16 δεν μπαίνει. Γιατί δεν μοιάζουμε με κουμπάρε, το καταλαβαίνεις. Δεν είμαστε το ίδιο. Δεν είμαστε σαπημένοι. Λοιπόν, όταν μετά από καμιά 20 χρόνια σας ξαναεμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, γιατί νομίζετε ότι έχει φάει κουτόχορτο και θα σας ξαναφέρει στην κυβέρνηση επειδή βγαίνετε μαζί με τις Μαϊντανούς στα τηλεπαράθυρα και λέτε καταστροφή, καταστροφή, όταν σας εμπιστευτεί μετά από καμιά 20 χρόνια, ελέγξτε μαζί για την περίοδο. Λοιπόν, να το κάνετε τότε. Μια-δυο κουβέντες ακόμα. Μπορούμε να κλείσουμε. Κλείνω. Ήθελα κι άλλα να πω, αλλά γκάζωσα πολύ. Λοιπόν. Πρώτον, δεν βγαίνει τίποτα. Ξέρεις τι λεφτά είναι αυτά? Δεν βγαίνει. Ξέρεις τι λεφτά είναι αυτά? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στο μια κουβέντα για τον Τινάν. Τα είπε ο συνάδελφος ο Λάπας, θα πούμε κι άλλα. Οργανώθηκε το πέρασμα από το Ίδρυμα και το Κοινοφελές στο Ερυθρό Σταυρό, στο Βγενόπουλο στη Μή και στην Πειραιώς, με συνέργεια τριών υπουργών. Με εμπιστευτικά μνημόνια που υπέγραφε ο κύριος Γεωργιάδης, με παροτρύσεις προς τον Μαρτίνη να ακυρώσει τις δικαστικές προσφυγές προς το Βιενόπουλο από τον κύριο Λοβέρδο και με την υπογραφή που έβαλε ο κύριος Βορύδης και με μια τροπολογία που πέρασε που λέει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίστηκε στον Τινάν δεν πρέπει, που πέρασε το 19 Σεπτεμβρίου του 2014, όλοι αυτοί λέει, που εκλέχτηκαν από την παραπάνω δεν διώκονται για τις πράξεις παραλήψεις που αφορούν σε φορολογικές, ασφαλιστικές και τα πάντα. Τους καθάρισε τότε ότι δεν έχουν καμία ευθύνη. Και βέβαια αυτή η μυθέα, γιατί όλα κύκλος είναι στην Ελλάδα, κύκλος, τα πάντα. Σε αυτή την μυθέα πήγε στο Δουσού, καμιά δεκαριά μέρες πριν το πάρει, αυτή που δεν είχε δραχμή μέσα, αλλά πήγε με μια επιταγή 115, πήγε ο κ. Πανεθυμητάκης, κουμπάρος του κ. Μητσοτάκη, που τον είχατε διορίσει εσείς, κ. Γεωργιάδη. Κύριε Πολάκη, παρακαλώ, κλείστε. Που τον είχατε βάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινοφελούς Ιδρύματος. Και για να εξασφαλίσετε τη συνέχεια, τον βάλατε πριν και στην ημιθέα που ήταν στημένο το πράγμα και ότι εκεί θα πάει. Τώρα, τολμάτε βρε για μας, λέτε μας, για το θέμα του... και εσύ ειδικά, το θέμα του συνεργείου φύλαξης στο... πώς το λένε, στο Κελπνό, που έχει και το Υπουργείο Υγείας από το 2012 με απόφαση του κ. Γρηγοράκου.
Εμείς προσπαθήσαμε και προσπαθούμε ακόμα να κάνουμε ατομικές συμβάσεις. Και μας έχει ρίξει μια φορά το ΣΤΕ, έχουν ξαναπροσφύγει και εκεί ξεκινήσαμε και μας σταματήσανε και τώρα το κάνουμε και δώσαμε παράταση αναγκαστικά και αυτά που είπες είναι για όλο το 16 τα λεφτά που δεν είχε πάρει δραχμή και ενώ είχατε συμφωνήσει να του δώσετε 1,5 εκατομμύριο το χρόνο και πήρε 700 και καλά είναι και αναπαημένος για τα κτίρια και πολλά πήρε για αυτά που ζητάει. Και θα έχει σύμβαση παράταση μέχρι τον Ιούνιο που έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για να πάμε με ατομικές συμβάσεις την οποία με τον πιο λυσασμένο τρόπο προσπαθείτε να το σταματήσετε. Όσο αφορά τα άλλα, μια κουβέντα μόνο, συγγνώμη. Το ότι ξέρεις τι απάντηση έστειλε στον εισαγγελέα ο μηχανισμός. Έλα πουλάκι στο πε. Λοιπόν, οι υπηρεσίες του Κελπνό και διαβιβάστηκαν από εμάς τον εισαγγελέα για τις 23 διορισμούς που των τεσσάρων, που οι δύο είναι διευθυντές του γραφείου σου και σύζυγός του, η άλλη ήταν εκείνη η κυρία με την... Παρακαλώ πολύ με να μιλάτε fitness, μεταξύ σας. Εδώ είναι οι αμοιβές του Κελπνό. Καταθέστε το αυτό, οι αμοιβές του Κελπνό. Λοιπόν, παρακαλώ να μιλάτε μεταξύ και βέβαια, σας στον πληθυντικό. Το χαρτάκι, το ρουσφετόχαρτο έλεγε Ευγενία Μανολίδου Άδωνη. Δεν έλεγε Μανολίδου τέτοιου, αυτό έλεγε το ρουσφετόχαρτο. Λοιπόν, το ότι ξέρεις, μια κουβέντα μόνο. Πήγαν να φτιάξουν χαρτιά ότι έγινε η διαδικασία του διορισμού αυτονών που τους είπαν, έστειλε στο χαρτί, τους είπαν ελάτε μέσα, τους φτιάξανε τις συμβάσεις εργασίας και προχωρήσαν. Πήγαν να φτιάξουν χαρτιά ότι έγινε με προκήρυξη κτλ. Καμία προκήρυξη. Και πήγανε Σάββατο, έχεις κάτι υπαλλήλους εκεί, έτσι, ή αυτοί τώρα. Κύριε Πουλάκη, κύριε Πουλάκη, σας παρακαλώ. Να αλλάξουν τα του Κελπνό και δεν τους αφήσαμε. Δεν ολοκληρώθηκε η κομπίνα, γι' αυτό βγάλαν την καταγγελία και έρχονται και άλλα για αυτούς. Λοιπόν, έχετε κλείσει, να παρακαλώ. Να είναι σίγουρος ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ. Ότι τόσα κι άλλα τόσα θα βγουν, από την Επιτροπή, τόσα κι άλλα τόσα θα βγουν. Ο ελληνικός λαός να ξέρει ότι για πρώτη φορά υπάρχει μια κυβέρνηση που δεν την έχουν στο χέρι, δεν μπορούν να την απειλήσουν, δεν μπορούν να την ζωρίσουν και για αυτό το λόγο και θα τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει και οι πολιτικές ευθύνες θα αποδοθούν ανεξάρτητα αν υπάρχει παραγραφή ή αν δεν υπάρχει και βέβαια θα δοθεί κάθε δυνατότητα να βρεθεί η διαδρομή του χρήματος μέσα από λογαριασμούς που εκεί τότε δεν υπάρχει παραγραφή. Κάποιοι να κοιμούνται ανήσυχοι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γεωργιάδη, έχετε το λόγο για 3 λεπτά.